ακούσει κανείς. Θα σας ακούσουνε παιδιά. Από πού θα μας ακούσουν. Κραυγή απόγνωση εκατοντάδων μονογονιών έξω από το Υπουργείο Εργασίας, διότι το επίδομα τέκνου που ανέμεναν πώς και πώς δεν ήρθε ποτέ. Οι φωνές μανάδων και παιδιών έγιναν απέτηση συνάντησης με την Υπουργό. Να κατεβεί κάποιος υπεύθυνος να μας δει. Λίγα λεπτά αργότερα μετέβησαν έξω από τη Βουλή, όπου η Σωτηρούλα Χαραλάμπους παρίστατος στη συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας. Επιφέραν σε όλον τον κόσμο άγχος, πείνα, αγανάκτηση και απελπισία. Παρακαλούμε όπως άμεσα επανέλθει ο νόμος. Να πάρουν μια σωστή απόφαση το πώς θα χειριστούν τούτη την κατώτερη τάξη να τόπο. Μάλιστα, το επόμενο μέχρι να λύσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν έχουν καν φαγητό, συγγνώμη, ούτε καν ρεύμα. Δεν μπορεί να πεινάσουν άλλες οικογένειες. Οι νέες ρυθμίσεις στην καταβολή επιδόματος τέκνου και άλλων επιδομάτων στήριξής τους άφησαν, σύμφωνα με στοιχεία που ακούστηκα στην Επιτροπή, 3.000 μονογονείς στην απέξω, ενώ μόνο 300 άτομα συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικά τις επιταγές τους. Η Υπουργός παραδέχτηκε στρεβλώσεις και υποσχέθηκε δικαιότερη κατανομή, ζητώντας αποδέσμευση 1.000.000 ευρώ. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και όπως σας έχω πει ήδη το Υπουργείο μας σε ό,τι αφορά τα δικά μας τα δεδομένα του Υπουργείου Εργασίας, δεν μπορώ να μιλώ για το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνουμε τις αναγκαίες ενέργειες έτσι που να μην αφήσουμε οικογένειες να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις. Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να διατεθεί σε αυτήν την Υπουργό 1.000.000 για να το μοιράζει εκεί που ήδη απιστεύει ότι δημιουργηθήκαν προβλήματα για επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Είναι τρομακτικά αυτά που ακούμε. Όλοι πρέπει να μπουν στη θέση μας. Πρέπει να φέρναμε δαμέ τα χαρτιά από τις τράπεζες που μας παίρνουν τα σπίτια μας, επήραν μας τα αυτοκίνητα μας. Δεν έχουμε πληρώσει τίποτα. Τα μωρά μας δεν έχουν καν τα βασικά. Δεν μπορεί ούτε ο Τουρκοκύπριος να είναι υπεράνω του Κυπρέου, το 100%, ούτε ο κάθε Αθήγκανος να φτιάχνει 1.500 ευρώ το μήνα. Έξω από τη Βουλή παρευρέθηκαν και μέλη του ΕΛΑΜ, ενώ με το πέρας της διαμαρτυρίας έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου και αναμακεριών εις μνήμη των αδικοχαμένων του Μαρίη.